Ντροπή. Σπύρο. Σπύρο το μπουκάλι. Δεν πειράζει, καλέ. Πάμε παρακάτω. Φέρτε το μπουκάλι. Παιδιά, θα το πιω με το ποτήρι, καλέ. Έμεινε η γυναίκα με το καλαμάκι. Μια χαρά. Δεν βγαίνει συχνά, αλλά είσαι πολύ πολύ οικία σε εμάς. Ναι. Και νομίζω ότι είσαι πιο αγαπητή στις γυναίκες. Ναι. Ναι. Να κάνω πρωινό, πιστεύεις. Θέλεις να έρθεις μαζί μου. Όχι. Δεν ξυπνάω πρωί. Έχεις κάνει όμως και εκπομπές. Εγώ. Δεν έχεις κάνει τηλεόραση. Πότε καλέ. Τηλεπαιχνίδι, νομίζω. Α, ναι, έχω κάνει. Έχω πολύ κάνει, παλιά. Έχω κάνει, ναι, αλλά εντάξει, είναι άλλο το πρωί. Εγώ ξέρω τι παθαίνω τώρα, ας πούμε, για να σου πω τον πόνο μου. Έχω κοιμηθεί πολύ λίγες ώρες. Γιατί είχαμε χτες γενικές. Πήγα σπίτι αργά. Μέχρι να πάω σπίτι, να φάω, να κουλάρω, να φτώσω να κάνω. Λέω πήγε 4. Και λέω τι ώρα ξυπνάω, 9. Έχεις κοιμηθεί τόσο λίγο. Ναι. Γενικά δεν κοιμάσαι πολύ. Γενικά κοιμάμαι αρκετά. Αλλά δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι αργούτσικα. Μ' αρέσει η νύχτα. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει όταν όλοι κοιμούνται. Είναι όλοι ήσυχοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούγονται οι γειτόνοι. Δεν... Τότε γράφεις. Όχι. Τότε. Τότε κουλάρω. Λέει. Τότε μ' αρέσει. Σ' αρέσει αυτή η ώρα. Και τι κάνεις, βλέπεις τηλεόραση, βλέπεις ταινίες, διαβάζεις βιβλία. Τι κάνω. Εγώ σε έχω για πολύ μουσική εναλλακτική, για ένα ποτήρι κρασί και να διαβάζεις βιβλία. Εναλλακτική, όχι. Όχι, όχι, δεν είμαι. Ναι. Τώρα που λέτε μουσική, αυτή η μουσική είναι δικιά μας εδώ. Ναι. Α, είναι από κάτω τώρα από το χαλάκι μας. Και να ακούμε και έντονα. Ναι. Μουσική και να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσουν τα λαϊκά, αλλά επειδή το λαϊκό τραγούδι είναι λίγο σε κάποια ύφεση, είμαι λίγο άστεγη, ας πούμε, μουσικά. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Χαμήλωστο. Ναι. Δηλαδή τι ακούς. Τι ακούω. Λαϊκά εννοείς τώρα τους τωρινούς τραγουδιστές ή ακούς τα παλιά, ας πούμε, κλασικά κομμάτια. Όχι, κοίταξα, παλιά τα βαρέθηκα λίγο. Γιατί ωραία, ωραία, αλλά κάποια στιγμή με κουράζουν. Γενικά έχω κενό στη μουσική. Δηλαδή, άμα πω, ρε παιδί μου, τώρα θέλω να ακούσω κάτι. Λέω και τι να ακούσω, καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό το παλιό που είχαμε. Άμα σου αρέσει το λαϊκό, έχεις πολλές επιλογές. Τώρα, αν σου αρέσει το λαϊκό. Βγαίνεις, Δήμητρα. Πολύ. Βγαίνεις, mm-hmm. Για φαγητό, θα πας να ακούσεις μουσική. Σε μπουζούκια θα πας ποτέ. Θα πάω. Θα πας, ε. Ναι. Θα πάω. Μην φανταστείς ότι θα είμαι πρώτο τραπέζι. Κάθε μέρα. Αλλά γενικά δεν είσαι αρνητική. Όχι. Ούτε στο να βγεις για ποτά, για φαγητό. Όχι, όχι. Είσαι του γλεντιού. Με του γλεντιού και του παλουκιού, ναι. Να είναι ωραία όμως, όχι του γλεντιού. Εγώ δεν μπορώ αυτό που είναι όρθιο, τριμόχρονο, δεν έχει πολύ δυνατά μουσικές, αυτά. Κουραστικό. Ναι. Πότε γράφεις. Ξέρω ότι έγραφες από πολύ μικρή. Γράφω όταν έχω... όταν μου έρχεται. Όταν κάτι σου συμβαίνει στα προσωπικά. Όταν μου έρχεται. Λέω, α, ωραίο είναι αυτό, πάω να το γράψω, παππού. Και μετά το ξαναδουλεύεις. Και πολύ... μετά το ξαναδουλεύω και το ξαναδευτώνω. Είναι πολύ εσωτερική δουλειά το να γράφεις. Ναι, είναι. Και διάβασα στο βιογραφικό σου ότι 5 χρονών είχες πει στον μπαμπά σου ότι θέλω να γράφω. Ναι. Και σκεφτόμουν, λέω, να ξυπνήσει καμιά μέρα ο Γιαννάκης που είναι 5,5 να μου πει θέλω να γράψω και να μην ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Γιατί δεν είναι. Εγώ είχα πει στον μπαμπά μου, δεν θυμάμαι είσαι αν ήμουν 5-7. Ναι, ναι, του λέω μπαμπά θέλω να γράψω βιβλίο. Μου λέει να γράψεις. Μπράβο, μου λέει. Θέμα έχεις βρει. Λέω θέμα να είναι μία, να σκοτώνει κάποιον. Μου λέει εντάξει, βρες το θέμα, μου λέει τι θες να γράψεις και γράφτο. Αλλά το κατάλαβα ότι δεν έχω θέμα. Ήταν αυστηρός. Άμα βρεις το θέμα να γράψεις. Γενικά πώς ήσουν με τους γονείς σου. Εσύ μεγάλωσες στην Αλεξάνδρεια, σωστά. Ναι. Και ήρθες σε Ελλάδα πότε. Πότε ήρθα Ελλάδα. 73, 74, 3, δεν θυμάμαι γιατί ήμουνα... Είμαστε περιπλανόμενοι. Πηγαίναμε Κύπρος, πηγαίναμε αυτά, πηγαίναμε Κίνα. Αλλά να σου πω κάτι. Ας τη βιογραφία μου τώρα. Αυτά είναι τα διαμεταφάνατον. Να κάνουμε. Πάμε τώρα στο αφιέρωμα. Πάμε στα δικά μας. Όχι στο. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το.
και καλά για το έργο, παρότι εγώ για το έργο ήρθα να μιλήσω για το Hollywood. Απλά ξέρεις τι θέλω να κουβεντιάσουμε. Πες μου. Θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι που το λέμε παντού. Το λέμε παντού δηλαδή. Το λέμε με στα ταξί, το λέγαμε τώρα στο μακιγιάζ. Ότι περνάμε μια μεγάλη θλίψη γενικότερα σαν άνθρωποι. Έχουμε πέσει, μας έχει πιάσει μια ητοπάθεια. Περνάμε ζώρικα, έτσι. Δεν είναι απλή η φάση που περνάμε. Και γενικά, αυτό το πράγμα, εγώ για να το διαχειριστώ, εγώ σαν Δήμητρα προσωπικά, η μόνη λύση που βρήκα ήταν μέσα από τη δουλειά μου να γράψω ένα έργο αισιόδοξο. Γιατί λέω τώρα, έτσι όπως περνάμε, έτσι όπως το πράγμα, γιατί ο καθένας από τη μεριά του έχει χάσει πράγματα, συμφωνείς? Και να μην έχεις χάσει που όλοι έχουμε χάσει, το βλέπεις παντού γύρω, είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου, είναι η ζωή σου πια. Είναι, ναι, ο καθένας πάντως έχει από τη δικιά του, από την πάρτη του, του έχει φύγει κάτι, υλικό, ψυχικό, κυρίως υλικό. Και όλο αυτό το πράγμα λοιπόν κάποια στιγμή με έκανε να σκεφτώ. Όταν ήταν να γράψω κάτι, ότι θέλω να γράψω κάτι που να διαπραγματεύεται αυτό που ζούμε, αλλά να είναι πιασμένο έτσι που στο τέλος να πούμε, ρε παιδί μου, το έχουμε, εντάξει, δεν θα πεθάνουμε, κάτι θα συμβεί. Αυτό δεν είναι καλό, είναι καλό τέλος ή απλώς να τα βλέπουμε πιο αισιόδοξα? Τι εννοείς? Δηλαδή το τέλος είναι καλό, ότι θα έρθει μια μέρα που θα έρθει η αλλαγή, θα ξαναγίνουν τα πράγματα όπως ήταν, ή απλώς εμείς πρέπει να το χειριζόμαστε διαφορετικά? Όχι, το τέλος που έχω εγώ στο μυαλό μου, που είχα εγώ στο μυαλό μου και το πέρασα στο έργο, είναι ότι αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πρέπει λίγο να το πάρουμε πάνω μας. Πάνω μας, δηλαδή δεν μας παίρνει να όλη την ώρα, ας πούμε, να βρίζουμε το κράτος, το οποίο κράτος έχει την απόλυτη ευθύνη. Είναι σαν ένα παιδάκι, το σκεφτόμουν τώρα στο ταξί που ερχόμουν, σαν ένα παιδάκι που ο πατέρας του βγήκε αλκοολικός, με προβλήματα. Με προβλήματα, ένας πατέρας μη προστατευτικός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σαν ορφανά. Αν εξαιρέσεις πολύ μικρές περιπτώσεις πολιτικών που μας φροντίζουν, που δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα είμαστε ορφανά, έτσι. Δεν έχουμε προστάτη κρατικό από πάνω μας, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κράτος, είμαστε στον αέρα. Το παιδάκι αναγκάζεται να οριμάσει. Άρα το παιδάκι τι θα κάνει? Θα αρχίσει να κλαίει ότι δεν έχω μπαμπά, φυφτό, που είσαι μπαμπά, τι γι' αυτό? Ή θα πει, να οριμάσω μια ώρα αρχίτερα, να πάρω τη ζωή στα χέρια μου, γιατί κάποια στιγμή και ο μπαμπάς μου στην κατάσταση που είναι έτσι γκάου, ας πούμε, θα χρειαστεί εμένα. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έχουμε επιλογές να τον κλάψουμε. Αυτό λοιπόν ήταν μια αφετηρία του έργου. Της έχω πάρει μονότερμα, όπου θες με κόβεις. Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πιες λίγο νεράκι το. Να πιω λίγο νεράκι, λες, ναι, ναι. Ναι, ναι, θα το θώ λίγο. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησα, Φέη, και είπα ότι θέλω να γίνει ένα έργο το οποίο να δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να σκεφτούν τι κάνει ο καθένας ο ίδιος, τι ξέρει να κάνει καλά προσωπικά. Οπότε από τη στιγμή που εντοπίζει τι θέλει να κάνει καλά, να κάτσει να το κάνει. Και πήρα τη δουλειά μου που είμαστε ηθοποιοί εμείς. Τι μπορούμε να κάνουμε καλά, οι ήρωες αυτοί μπορούν να κάνουν καλά κάτι. Με αποτέλεσμα να αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, να εξάγουμε πράγματα. Γιατί εκεί που πάσχουμε είναι ότι δεν παράγουμε τίποτα. Τίποτα δεν παράγουμε. Και τα περιμένουμε όλα έτοιμα και μετά παραπονιόμαστε για το. Αν αρχίσουμε λοιπόν και αισθανόμαστε το τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει πραγματικά, μπορεί και την ενεργειά μας να δώσουμε κάπου δημιουργικά, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε, διότι έτσι κι αλλιώς το είπαμε, είναι γκάου, τελειώσαμε, εντάξει, και να αρχίσουμε να έχουμε μία αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε μπορεί να είναι και εξαγώγημο. Δηλαδή, όχι όλα να τα ψωνίζουμε. Σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι περίπου που λέει το μάνα, θα πάω στο Hollywood, λέει με 5 κουβέντες αυτό το... Το να φύγει κάποιος έξω, ένα νέο παιδί. Που μπορεί να μην πέρασε, δεν ξέρω, ή να τελείωσε και να μην βρίσκει δουλειά. Και το ακούμε συνέχεια. Όλοι έχουμε στην οικογένειά μας κάποιον, ναι, ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό. Γινόταν και παλιά, τώρα περισσότερο. Είναι αυτό μια λύση τέτοιου είδους? Όχι, δεν Όχι. εννοώ αυτή τη λύση. Δεν εννοώ τη λύση ότι παρατάω την Ελλάδα και δεν με αφορά και εγώ πάω έξω γιατί τι να κάνω, που και αυτό είναι σεβαστό, διότι άμα εδώ πνίγεσαι, ας πούμε, τι θα κάνεις? Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, έχοντας σε βάση την Ελλάδα,
Να καταλάβουμε ποια είναι η δύναμή μας και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το τι υπάρχει. Από το υπέδαφος που μπορεί να είναι πορτοκάλι,